Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πολιτική αντιπαράθεση για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών και το θέμα δεν σχετίζεται με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου, διαμηνύει η Νίκη Κεραμέως. Ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου έπειτα από πιέσεις της αντιπολίτευσης. Πολιτική στήριξη από το Μαξίμου στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Στο επίκεντρο το θέμα της συνταγματικότητας. Σήμερα στις 3.30 η άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκου που θα συζητηθεί το επίμαχο νομοσχέδιο. Επιμένει στο ναι η Νάντια Γιαννακοπούλου. Πιερία και Τρίκαλα στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας Εξπρές εχθές το βράδυ. Στην Πιερία άνοιξαν οι ουρανοί και πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Περισσότερες από 10 οι επεμβάσεις της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσει κόσμο. Μαύρες μνήμες ξύπνησαν στα Τρίκαλα από τη βροχόπτωση. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ποια θα είναι η εξέλιξη του φαινομένου? Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι αντιδράσεις για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού μετά από τις καταγγελίες αποδήμων για προεκλογικά email που έλαβαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών, υποστήριξε η Νίκη Κεραμέως, η οποία διαχώρισε το θέμα της διαρροής από το αδιάβλητο της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου. Η Υπουργός ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Στα όρια του σκανδάλου κινείται η υπόθεση με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού μέσα από τους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τη μαζική αποστολή email της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μίλησε για πρώτη φορά και αποκάλυψε ότι μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο έδωσαν οδηγία για διαχειριστικό έλεγχο στους εκλογικούς καταλόγους τόσο των εκλογών του 2023 αλλά και ευρύτερα. Της μίλησα την Παρασκευή και τη ρώτησα ακριβώς τι είναι αυτό το ζήτημα και μου εξήγησε ακριβώς αυτό που έχει πει δημοσίως. Ότι δηλαδή τα email αυτά τα παίρνει από συλλόγους και το καθεξής. Δώσαμε οδηγία για εσωτερικό έλεγχο για να επιβεβαιώσουμε την επάρκεια της ασφάλειας όλων αυτών των διαδικασιών. Δεν υπάρχει τίποτα πράγμα, είναι κρυφό. Ναι. Όλα στο φως. Η αντίδραση της Υπουργού έρχεται σε συνέχεια της παρέμβασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά τη θύελλα καταγγελιών από δήμων που δηλώνουν πως έλαβαν προεκλογικά email από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Τίποτα δεν έχω πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών που να έχει σχέση με τους απόδημους, με την επιστολική ψήφο. Δεν έχω πάρει τίποτα απολύτως. Πολιτικά τι να πω τώρα, τι κάνει μια νιά ως τα κεραμίδια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πάλι ένα θέμα κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο πρόεδρός του δεν αφήνουν την υπόθεση και επιμένουν να ζητούν πιστικές απαντήσεις σε ένα ιονή σκάνδαλο όπως σημειώνεται από την Κουμουνδούρου. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως οφείλουν να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις ακροβατικές κολοτούμπες της Ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και να απαντήσουν πώς βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών η Ευρωβουλεύτρια, διέρευσαν ή δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κλασικός ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εργαλοποιήσει οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο προσχολιασμό ζήτημα για να διακινδυνευτεί μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Αυτό το ζήτημα το οποίο ανέκυψε και για το οποίο απάντησε η κυρία Σιμακοπούλου και απάντησε και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει καμία σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου διαχωρίζουν τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων από το αδιάβλητο της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος με οποιονδήποτε τρόπο είχε πρόσβαση στους καταλόγους τους κανονικούς, σημαίνει ότι η εκλογική διαδικασία είναι προβληματική? Όχι. Η εκλογική διαδικασία της επιστολικής ψήφου ακολουθεί τα πρότυπα που κάνουν όλες οι χώρες. Σίγουρα. Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα παρακολουθούν τις εξελίξεις οι Έλληνες ομογενείς και βλέπουν ότι ένα site το οποίο ήταν το αρμόδιο για να γράφονται πέφτει επειδή μια ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας ελέγχεται από την αρχή διασφάλισης προσωπικών δεδομένων είναι ακραίο πρόβλημα για την πιθανή συμμετοχή. Είναι ακραίο πρόβλημα όμως και για την ασφάλεια της χώρας. Κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε η Ευρωομάδα του ΚΚΕ. Πολλά και μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το αδιάβλητο των επικείμενων ευρωεκλογών μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρέθηκε και ο Αλέξης Καρίτς με τη Νέα Αριστερά να μιλά ευθέως για μεγάλο σκάνδαλο και διαμοιρασμό προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Φαίνεται ότι δεν έχουμε δει καν ακόμα την κορυφή του παγόβουν αυτής της υπόθεσης. Φτάνει πια με τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνάντηση με τον κύριο Μενουδάκο θα έχει και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Σωκράτη Φάμελο και τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη.
Στα χαρακόμματα βρίσκεται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση με σημείο αιχμής στο νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο επίκεντρο βρέθηκε το θέμα της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για παραβίαση του συντάγματος και διευθέτηση συμφερόντων. Η κυβέρνηση από τη μεριά της ισχυρίζεται ότι πρέπει να μπουν αυστηρά κριτήρια για να μην υπάρχει ελντοράντο στην μεταλλικιακή εκπαίδευση. Με ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο στην ίδρυση παραρτημάτων μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι το θέμα της συνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Με ξενίζει πάρα πολύ η συνταγματική στάση του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο το ότι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ο πρώην πρόεδρός του και με δεδομένο ότι ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος έχει συμβουλέψει το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να πει ότι έχει μία προτίμηση, αλλά το να χρησιμοποιείται ορολογία όπως ακροβασίες, διάρρηξη, που αφορούν γνωμοδοτήσεις αυτών των ανθρώπων, το αφήνω στην κρίση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με αναθεώρηση του συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία λέει παραρτήματα με μητρικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και φαντς χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν είναι απλά δύο διαφορετικές προτάσεις, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Για διευθέτηση συμφερόντων μέσω του νομοσχεδίου αυτού μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στη συνάντηση που είχε με Πριτάνη στη Βουλή. Η προτεραιότητα είναι οι διευθετήσεις. Και δεν πρέπει να γίνει ένα λάθος ξεκίνημα όσο αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διότι μπορούν να δημιουργούν στρεβλώσεις. Διευθέτηση είναι η παραμονή στην υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει να μπουν κριτήρια. Έμεση άσκηση κυριαρχίας του κράτους είναι αυτή που κάνουμε. Για να μην υπάρχει ένα ελντοράντο εκεί έξω στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς και έντονες διαφωνίες για το επιμέρους νομοσχέδιο τοποθετήθηκε η αντιπολίτευση. Εσείς επιλέγετε να δημιουργήσετε από φοιτητές με πτυχία αμφιβόλου ποιότητας για φτηνό εργατικό δυναμικό. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια να αποδείξετε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι αντισυνταγματικό. Αλλά είναι. Δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων συνολικά έγινε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που πέρασε με δύο σημαντικές αλλαγές σε άρθρα του που πυροδότησαν την ένταση. Η λέξη ιδρυτές αφαιρέθηκε από την απαγόρευση να διανέμεται μέρος των εσόδων και σε αυτούς, ενώ οι συμφωνίες πιστοποίησης και δικαιόχρησης, τα λεγόμενα validation και franchising που παραπέμπουν σε κολέγια, αντικαταστάθηκαν από τον όρο εκπαιδευτική συμφωνία. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η συζήτηση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 6 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την ψήφισή του. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Άρης Τσαμπίρας, για να συζητήσουμε μαζί για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι υπέρ της ίδρυσης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Κύριε Τσαμπίρα, κατά τη γνώμη σας, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης θα αναβαθμίσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση? Η ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Προφανώς είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτά έρχονται στη χώρα μας. Και εξηγούμε. Ο τρόπος που έρχονται τελείως στο πόδι και με ανάποδο τελείως τρόπο αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό μας σύστημα νοσεί συνολικά από το λύκειο, το γυμνάσιο, το δημοτικό. Ερχόμαστε λοιπόν να αλλάξουμε κάτι στο τη συνδυτοβάθμια εκπαίδευση, να φέρουμε τα ιδιωτικά επί της ουσίας κερδοσκοπικά πανεπιστήμια χωρίς να έχουμε κάνει το εξής πρώτα. Όταν λέτε επί της ουσίας κερδοσκοπικά? Κοιτάξτε να δείτε, όταν θα μπορεί ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού να ιδρύσει ένα πανεπιστήμιο εδώ, στην Ελλάδα ένα πανεπιστήμιο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού, προφανώς τα κέρδη τα οποία θα βγάζει, τα οποία μπορούν να πηγαίνουν στη μητρική εταιρεία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, δηλαδή, επί της ουσίας. Είναι τύπης μη κερδοσκοπικά. Αλλά το πρόβλημα και πάλι δεν είναι εκεί όμως. Να σας εξηγήσω λιγάκι πώς γίνεται το σύστημα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να το θυμίσουμε λιγάκι. Και να θυμίσουμε λίγο και σε αυτό πώς θα μπαίνει κάποιος και σε αυτά τα μη κερδοσκοπικά θεωρητικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει οι πανελλήνες εξετάσεις και η ελάχιστη βάση. Αυτή τη στιγμή δίνουν 73.220 μαθητές, δώσανε πέρυσι πανελλήνες εξετάσεις, οι οποίοι καταφέρανε 20.493 από αυτούς δεν περάσαν την ελάχιστη βάση. Άρα, 20.493 μαθητές λυκείου, με την ελάχιστη βάση που βάζει το Υπουργείο και για τα μη κερδοσκοπικά, δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα πανεπιστήμια. Άρα, το επιχείρημα ότι ανοίγουμε τα μη κερδοσκοπικά για να μην φεύγουν νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό, αυτό τελικά καταραίει γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Άρα αυτό δεν υπάρχει σαν επιχείρημα. Γίνεται λανθασμένα. Πώς θα πρέπει να γίνει ορθολογικά? Θα πρέπει να έρθει πρώτα επί της ουσίας
στο νομοσχέδιο. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιο παιδί που περνάει σε οποιαδήποτε σχολή θέλει να φοιτήσει σε αυτή τη σχολή. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Θα έρχομαι μετά. Να πω όμως πριν το εξής, ότι δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα παιδιά που θα φύγουν στο εξωτερικό ή από αυτά τα 6.463 θα φύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Έχουμε και επιλογές σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχουν να πάνε στα ΙΕ και έχουν να πάνε και στα κολέγια. Τα οποία τα κολέγια με τη λογική του franchise και τη δικαιόχρηση, δηλαδή με ξένα πανεπιστήμια, επί της ουσίας έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Το μόνο που δεν έχουν στη χώρα μας είναι ακαδημαϊκά δικαιώματα. Άρα, θέλω να πω ότι επί της ουσίας η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας λειτουργεί. Τώρα. Ναι, βέβαια τα πανεπιστήμια, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι κυρίως ερευνητικά. Οπότε, σωστά. Γιατί να μην δούμε και αυτή την πλευρά, ότι θα αναβαθμιστεί η έρευνα στη χώρα μας. Πώς θα αναβαθμιστεί, από τη στιγμή που δεν μπαίνουν τέτοιοι όροι σε πανεπιστήμια που θα έχουν το εξωτερικό, έτσι ώστε να έχουν έρευνα στο εσωτερικό τους. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν έρευνα στο εσωτερικό τους. Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε ένα πανεπιστήμιο από το εξωτερικό, από την Κύπρο, ας πούμε, μια και έτσι το συζητείτε πολύ το ζήτημα, και ανοίγει μια νομική στην Αθήνα. Πείτε μου, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα κάνει έρευνα αυτό το πανεπιστήμιο? Όχι. Αυτό το πανεπιστήμιο θα ζητήσει περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο από κάποιο φοιτητή για να σπουδάσει. Και το πρόβλημα εδώ πέρα που υπάρχει είναι τι γίνεται και με τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικά τα πανεπιστήμια της επαρχίας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έναν γονέα ο οποίος χρειάζεται να ξοδεύει περίπου 1.200 ευρώ το μήνα για να σπουδάσει το παιδί του νομική στην Κομωτινή, ενώ θα μπορεί να σπουδάζει με λιγότερα χρήματα τελικά στο σπίτι του στην Αθήνα, αν είναι από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Άρα θέλω να πω ότι επί της ουσίας έτσι δεν έχουμε θωρακίσει και τα επαρχιακά μας πανεπιστήμια. Τα οδηγούμε επί της ουσίας σταδιακά στο κλείσιμο. Τι θα έπρεπε να συμβεί? Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί όντως ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα υποστηρίζεται ότι μέσα σε 4 χρόνια θα έχει κλείσει το 50% των περιφερειακών πανεπιστημίων. Εξηγήστε μας πώς προκύπτει αυτό, ειδικά μέσα στα 4 χρόνια, έτσι που το θέτετε και χρονικά. 4 χρόνια, γιατί είναι 4 χρόνια που είναι 4 χρόνια σπουδών, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή, φέρω ξανά το παράδειγμα, γιατί είναι και εθνικό το ζήτημα στην Κομωτινή, και αυτή τη στιγμή στη νομική της Κομωτινής σιγά σταδιακά φτάσουμε να έχουμε το 50% των φοιτητών που είχαμε στο πρώτο έτος και σταδιακά φτάσουμε να έχουμε ελάχιστο 10% των φοιτητών που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια, τότε σταδιακά αυτό το πανεπιστήμιο σε λίγα χρόνια θα οδηγηθεί σε κλείσιμο. Είναι απλοϊκό, δεν θα έχει φοιτητές. Είναι απλό αυτό που περιγράφω. Θα αφορά επί της ουσίας στους κατοίκους της Κομωτινής. Δεν θα αφορά κάποιον άλλον. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα. Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν για να υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής? Θα έπρεπε επί της ουσίας ο γονέας να έχει την επιλογή να πάει να σπουδάσει το παιδί μου στο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής που έχει και ένα αλφα σημαντικό κύρος, έχοντας φοιτητικές εστίες όπου μπορεί να διαμείνει, σοβαρές φοιτητικές εστίες. Ναι, μπορεί αυτό το κόστος, το λειτουργικό, το κόστος των εξόδων ενός φοιτητή στο ένα πανεπιστήμιο περιφερειακό να πέσει στο μισό. Να μπορεί κάποιος με 500 ευρώ το μήνα να σπουδάσει ένα πανεπιστήμιο. Φυσικά. Χρειάζεται επένδυση και υποδομές όμως. Αν αυτές δεν τις κάνουμε, την επένδυση και τις υποδομές, τότε στη συνέχεια δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί και με οικονομικούς όρους ένα οποιοδήποτε πανεπιστήμιο που θα έρθει στην Αθήνα. Και προσέξτε να δείτε, λέμε για διασφαλίσεις και όρους και το πώς θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Αλλά δεν βάζουμε ένα και σημαντικό όρο. Δεν βάζουμε σαν όρο το ranking. Τι θέλω να πω? Γιατί λοιπόν να ανοίξουμε στην Ελλάδα πανεπιστήμια τα οποία δεν θα είναι πάνω από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο ranking παγκοσμίως? Γιατί να ανοίξουμε πανεπιστήμια που θα είναι πάνω από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας? Γιατί να δεχτούμε να ανοίξουν πανεπιστήμια, έστω και με τις προϋποθέσεις που θα θέσουμε, που θα είναι στο ranking κάτω από αυτά τα πανεπιστήμια? Γιατί να μην δεχτούμε, κύριε Τσαμπίρα? Γιατί αν το δεχτούμε και ανοίξουν πανεπιστήμια που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, τότε στη συνέχεια θα είναι πανεπιστήμια τα οποία θα έχουν και πολύ οικονομικούς όρους στη φοίτησή τους. Θα οδηγήσουμε λοιπόν την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα, ας πούμε, σε ένα φροντιστήριο στη τριτοβάθμιση εκπαίδευση. Θα έρχεται κάποιο, θα ανοίγει έναν όροφο στην Πανεπιστημίο, θα κάνει σπουδές. Οι σπουδές αυτές θα είναι κατώτερο αυτό, επίπεδο. Γιατί υπάρχουν και άλλα κριτήρια υποδομών τα οποία μπαίνουν. Αλλά ποιο το λέει ότι θα έρθουν μόνο χαμηλού επίπεδου πανεπιστήμια? Δεν το λέμε ότι θα έρθουν μόνο. Δεν το λέμε ότι θα έχουν μόνο χαμηλού επίπεδου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έρθουν μόνο χαμηλού επίπεδου. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έρθουν υψηλού επίπεδου και υψηλού κύρου πανεπιστήμια να ανοίξουν εδώ τα παρατήματά του. Και φυσικά η ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, η οποία από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει. Απλώς να ολοκληρώσω πριν λέγοντας για την πρόσβαση στα αυτά πανεπιστήμια ή στα δημόσια πανεπιστήμια, ήρθε η ώρα να καταργηθούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και πολύ ορθά το Υπουργείο και ο κ. Πιερακάκης, όπως και άλλα κόμματα, το θέτουν σαν ζητούμενο να περάσουμε στο εθνικό πολιτήριο. Σκεφτείτε, να υπάρχει ένα εθνικό πολιτήριο, όπως υπάρχει σε όλο τον κόσμο,
από το οποίο θα είναι ένα χαρτί αξιόλογο, από το οποίο θα κρίνεται αν μπορείς πλέον να πας στην τοβάθμια εκπαίδευση, είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό στη χώρα. Πρέπει να πούμε ότι παίρνουμε ένα πολιτήριο που είναι 17 και τα παιδιά μπορούν να πάνε να γράψουν Παλλήνες 4. Άρα εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αναντιστοιχία. Βάζουμε λοιπόν την ελάχιστη βάση, η οποία ελάχιστη βάση δεν εξασφαλίζει και αυτή επί της ουσίας τίποτα, γιατί το σύστημά μας χωλαίνει από τα κάτω. Και πρώτα πρέπει να διορθώσουμε αυτό, να δούμε τι θα κάνουμε λοιπόν στο Λύκειο, στην πρόσβαση, στο Εθνικό Πολιτήριο. Είδαμε και το διαγωνισμό PISA το τελευταίο διάστημα που ουσιαστικά οι μαθητές μας κατατάχθηκαν μαζί με τους μαθητές του Καζακστάν. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Δεν έχουν καμία σχέση με μαθητές ευρωπαϊκών χωρών ή είναι χωρών άλλων τέτοιων. Οριακά περνάμε τα παιδιά του Καζακστάν, άρα έχουμε σημαντικότερο πρόβλημα εκεί. Φαντάζομαι ότι το MIT δεν θα έρθει στη χώρα μας και θα ζητήσει να αντλήσει από αυτή την πηγή μαθητών φοιτητές του. Άρα έχουμε ολιστικό πρόβλημα το πρέπει να το επιλύσουμε. Επιμένω λοιπόν ότι πρώτον πρέπει να ξεκινήσουμε από σωστά, από τη βάση και να ανέβουμε προς τα πάνω. Πρέπει να ξεκινήσουμε αλλάζοντας εντάσσοντας το Εθνικό Πολιτήριο, βάζοντας λοιπόν τις βάσεις από κάτω, στη συνέχεια να δημιουργηθούν και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και προσέξτε, με τον τρόπο που έρχονται, μιλάμε για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν μιλάμε για επί της ουσίας μη κερδοσκοπικά. Δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, ένα ίδρυμα, το ίδρυμα Νιάρχος, για παράδειγμα, που έφτιαξε την εθνική λυρική σκηνή και να πει να κάνω πανεπιστήμιο. Δεν του δίνεται το δικαίωμα με αυτόν τον τρόπο. Δίνεται το δικαίωμα μόνο σε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Το κερδοσκοπικό πάντως δεν σημαίνει ίδρυμα απαραίτητα. Το μη κερδοσκοπικό, θέλετε να πείτε, δεν κατάλαβα. Η έννοια του μη κερδοσκοπικού δεν σημαίνει ότι κάποιος οργανισμός πρέπει να είναι απαραίτητα ίδρυμα. Σημαίνει απλώς ότι δεν διανέμονται κέρδη. Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά αυτό που λέτε. Άρα δεν αφορά μόνο ουσιαστικά, το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δώστε μου ένα λόγο όμως που θα έρθει ένας ιδιώτης καθαρά να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικό. Γιατί δεν να υπάρχει. Μην έρθει, αυτό να έρθει. Γιατί ο ιδιώτης που θα έρθει για να κερδοσκοπήσει, που υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω κανέναν ιδιώτη να επενδύει χωρίς να θέλει να βγάλει χρήματα, να το κάνει για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το ξέρω μόνο από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Αυτό που σας είπα και νωρίτερα, εκτός από το να προσφέρουν την εκπαίδευση στα παιδιά, είναι και ερευνητικά ιδρύματα και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος στην ουσία να αναπτυχθεί περαιτέρω η έρευνα και στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ευγενούς, ας το πούμε, άμυλας που θα δημιουργηθεί. Ευγενή άμυλα θα έχουν αν τα πανεπιστήμια που θα έρθουν θα είναι υψηλού επίπεδου. Αν θα είναι κατώτερο επίπεδο, θα έχουν ευγενή άμυλα. Εκείνα θα έχουν ευγενή άμυλα να ανταγωνιστούν τα δικά μας. Δηλαδή τα δημόσια. Θέλω να πω. Αναφερθήκατε και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχουν αρκετοί συνταγματολόγοι και ο Βαγγέλης Βενιζέλος μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι δεν είναι αντισυνταγματικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια βάσει του άρθρου 16, όπως το ερμηνεύουν εκείνοι τουλάχιστον. Κοιτάξτε, και ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν έχει και λόγο να υπερασπιστεί την κυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Κοιτάξτε, δεν είμαι συνταγματολόγος, είμαι μαθηματικός. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω τον κύριο Βενιζέλο για τις θέσεις. Φαντάζομαι ότι για να το αναφέρει ξέρει τι λέει και ξέρει πού το στηρίζει. Άλλωστε, εγώ δεν έχω εστιάσει αυτό. Δεν θεωρώ ότι εκεί είναι το μείζον ζήτημα. Το ζήτημα ουσίας είναι το ζήτημα. Δηλαδή, πώς θα κρατήσουμε τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια ζωντανά, πώς θα αναβαθμίσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, πώς με τον ερχομό το μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο θα αναβαθμιστεί πλήρως η ανώτατη εκπαίδευσή μας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Γενικό το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και νομίζω ότι ουσιαστικά το κάνουμε στρεβλά. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να επενδύσουμε στα δημόσια πανεπιστήμια, να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να επιβιώσουν σε αυτόν τον κακό ενδεχομένω ανταγωνισμό που μπορεί να έρθει. Θα έρθει καλό, αλλά μπορεί να έρθει και κακό ανταγωνισμό. Και στη συνέχεια πρέπει να θωρακίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε πρόσβαση και ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα πανεπιστήμια και να φτιάξουμε το λύκειό μας. Αφού κάνουμε αυτού του δύο όρου, στη συνέχεια μπορούμε να τα ιδρύσουμε μη κερδοσκοπικά και θα είναι καλό για τη χώρα. Σαφές. Κύριε Τσαμπίρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε η αποκάλυψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ότι ήταν εκείνος που έγραψε το ψήφισμα που πέρασε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι εξαιτίας αυτού η χώρα κινδυνεύει να χάσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για αξιοθρήνητη εκστρατεία λάσπης. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αντιδράσεις από το μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα για την Νοβάρτης και τις τηλεοπτικές άδειες. Αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θάνο Πλεύρη, ότι εκείνος ήταν που έγραψε το ψήφισμα που πέρασε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τους ενημερώνω ότι το συγγράψαμε κιόλας. Εσείς το γράψατε.
Βεβαίως, το τελευταίο άρθρο που λέει. Το τελευταίο αυτό που άρθρο... λέγαμε δηλαδή, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γράψατε όχι, το. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Δηλώνει και περήφανος που έγραψε την παράγραφο που μιλά για περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι αυτό που λέμε κοινική ομολογία από τον κύριο Αρβανίτη του τι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε υπενθυμίζοντας τη συνεισφορά του για το άρθρο 27 που ορίζει ότι οι Έλληνες δεν πρέπει επουδενή να στερηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Συνεπώς, άνθρακες ο θησαυρός του κύριου Μαρινάκη και άλλη μια αξιοθρήνητη εκστρατεία λάσπης για να καλυφθεί η πολύ αμήχανη γαλάζια επικαιρότητα των Βρυξελών. Αντιδράσεις προκαλεί και το μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε αυτοκριτική για τις υποθέσεις της Νοβάρτης και των τηλεοπτικών αδειών. Η διαχείριση που κάναμε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ήταν ατυχής. Θετικές είναι πάντοτε οι αυτοκριτικές, αλλά εκείνο που έχει σημασία λίγο να δούμε είναι σε τι ακριβώς συνίσταται εδώ η αυτοκριτική. Γιατί τι σημαίνει αστοχία? Όταν κατηγορείς ανθρώπους, δεν μπορεί να αστοχήσουν. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, δεν σου ξέφυγε. Αναφέρθηκε στις αιτίες της εκλογικής ήττας, λένε φωνές στην Κουμουνδούρου, ενώ από τη Νέα Αριστερά τονίζουν ότι έπρεπε η αυτοκριτική να γίνει νωρίτερα. Είναι μια δική του ανάλυση, μια πραγματικότητα, αν θέλετε, για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό... Θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτή η αυτοκριτική αρκετό καιρό νωρίτερα. Δηλαδή, αν είχε γίνει το 2019 ενδεχομένως, μετά την πρώτη ήττα στις εθνικές εκλογές, νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμη. Αίσθηση προκάλεσε και η αντίδραση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή. Ότι έπαθα σκοτωδίνη. Διότι εκεί είδα ανθρώπους οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να έχουν καμία ευθύνη. Θεωρώ ότι υπήρξε μια προσπάθεια εμπλοκής πολιτικών προσώπων τα οποία δεν ήταν αρεστά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κρέμασε στα μανταλάκια 10 ανθρώπους με οικογένειες, με μια διαδρομή, την οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε χώμα είχε ο καθένας, και έρχεται μετά από χρόνια και λέει μεα κούλπα. Και όλα αυτά, κύριε Βαγγελάτε, δεν είναι πρόβλημα, είναι Δευτέρα σήμερα για την αριστερά. Στο δρόμο προς τις κάλπες των ευρωεκλογών, η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι συνεχής. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή σε Τρίκαλα και Πιερία. Στο Δήμο Δίου Ολύμπου, η πυροσβεστική αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 4 απεγκλωβισμούς γυναικών προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο. Στα Τρίκαλα χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να μετατραπούν οι δρόμοι της πόλης σε ποτάμια, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση. Ακόμα μια φορά τα ίδια και τα ίδια. Δρόμοι έκλεισαν. Θα έρθουν όλα τα αμάξια της περιοχής εδώ σιγά σιγά. Μετατράπηκαν σε ποτάμια. Νερά μπήκαν μέσα στις αυλές μέχρι τις εισόδους και τα υπόγεια των σπιτιών. Το κύμα κακοκαιρίας εξπρές χτύπησε χωριά και οικισμούς της Πιερίας. Οι κάτοικοι στην Κονταριώτισσα από το πρωί μετρούν τις πληγές τους. Με τη τσάπα μαζεύω και δεν τελειώνει. Τον τρόμο έζησαν χθες το βράδυ μια μητέρα μαζί με τις δύο κόρες της. Η κακοκαιρία της βρήκε στον δρόμο. Όταν επέστρεφαν από την Κατερίνη, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό για μια μισή ώρα. Μας πήρανε στο φορτωτή, μας φέρανε πιο πάνω και από εκεί μετά σε όχημα του χωριού. Ήμασταν από τις 10 παρά μέχρι τις 11 και 25. Προσπαθούσαμε η μία να δώσουμε κουράγιο στην άλλη. Αρκετές οι περιπτώσεις που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. 8 τουλάχιστον άτομα παγιδεύτηκαν στα νερά και κινδύνευσαν μέχρι να απεγκλωβιστούν. 3 χωριά του Δήμου έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις υποδομές. Νομίζαμε ότι σε 20 λεπτά θα πνιγόταν όλο το χωριό. Εδώ μέσα, όπως μπορείτε να δείτε κιόλας, έχουν γίνει ήδη καταστροφές, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Ανοίξαν οι ουρανοί. Ένα πράγμα απίστευτο. Υπήρχαν σημεία που είχε μεγάλη χαλαζόπτωση, υπήρχαν σημεία που είχε βροχόπτωση. Είπε να ξεκινήσουμε! Υπαρχιακοί δρόμοι στην Κεσαρία Βιερίας πλημμύρισαν. Ελάφια έτρεχαν να βρουν σημείο για να προφυλαχθούν. Αυτοψίασε υποδομές στις πλημμυρισμένες περιοχές Πιερίας μετά και την χθεσινή έντονη βροχόπτωση. Διενεργούν από νωρίς το πρωί επιτροπές ελέγχου για να καταγράψουν βλάβες και υλικές ζημιές. Αστραπές, βροντές, γινόταν το έλα να δεις. Ναι. Το έλα να δεις. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο πράγμα. Κακοκαιρία χτύπησε και τα Τρίκαλα. Λίγα λεπτά έντονη βροχόπτωση ήταν αρκετά για να μετατραπούν οι δρόμοι της πόλης σε ποτάμια, ενώ κατά διαστήματα έπεσε και χαλάζει. Σφοδρές καταιγίδες σημειώθηκαν και στην Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σούπερ Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, με 15 πολιτείες να ψηφίζουν για τον υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μεγάλο φαβορί είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Νίκη Χέιλι, η μοναδική του αντίπαλος για το χρήσμα, δεν εγκαταλείπει ακόμα τον αγώνα. Στο μεταξύ, ανατρέποντας την απόφαση περί αποκλεισμού του Τραμπ από τα ψηφοδέλτια που είχε ληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κολοράντο, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε τελικά την πόρτα για την επιστροφή του 77χρονου στα ψηφοδέλτια. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. Είναι η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Κολοράντο που του επιτρέπει να βάλει κανονικά το όνομά του στα ψηφοδέλτια της πολιτείας. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και μια προεκλογική ομιλία. I want to stop wars. I want to stop the war in Ukraine with Russia. I want to stop what's happening in Israel. Israel would have never been attacked if I were president. Η μοναδική του αντίπαλος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, Νίκη Χέιλι, δεν εγκαταλείπει τον αγώνα, ο οποίος φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολος για εκείνη. We had 14 people in the race. I defeated a dozen of the fellas. I just have one more fella I gotta catch up to. Η Σούπερ Τρίτη είναι εδώ και θα κρίνει πολλά. Προκριματικές εκλογές σε 15 πολιτείες για το ποιος θα είναι τελικά υποψήφιος πρόεδρος για τους Ρεπουμπλικάνους απέναντι στον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου. Στη Γερμανία, αίσιο τέλος είχε η ομοιρία 15 ανθρώπων από μια 65χρονη γυναίκα που εισέβαλε οπλισμένη μέσα σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τη συλλάβουν χωρίς να πάθει κανείς το παραμικρό. Οι αρχές διερευνούν τώρα τα κίνητρα πίσω από την πράξη της. Ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα όταν η 65χρονη γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο Λουίζεν στο Άχεν της Δυτικής Γερμανίας. Κρατούσε όπλο και έπιασε ομοιρούς 15 ανθρώπους. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Bedrohungslage in Aachener Krankenhaus. Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz im Luisen Hospital in Aachen. Nach ersten Informationen der Polizei soll eine 65-jährige bewaffnete Frau in dem Krankenhaus mehrere Menschen bedrohen. Κόσμος που βρισκόταν στο νοσοκομείο είδε καπνό να βγαίνει από τους χώρους των χειρουργείων. Kurz danach stellten Mitarbeiter bereits eine Rauchentwicklung fest. Die Frau soll Pyrotechnik gezündet haben. Inzwischen habe sich die 65-jährige in einem Patientenzimmer verschanzt. Ένα ειδικό ρομπότ της αστυνομίας μπήκε στο νοσοκομείο και έψαξε για ομήρους και εκρηκτικά, αλλά δεν κατάφερε να βρει τίποτα. Τελικά, γύρω στις 11 το βράδυ, αστυνομικοί κατάφεραν να τη συλλάβουν. Όπως λένε τα τοπικά μέσα, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Αστυνομικοί πιστεύουν πως η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο με σκοπό να βάλει τέρμα στη ζωή της. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τι οδήγησε την 65χρονη σε αυτή την πράξη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.